Σήμερα κάνετε μία εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Για ποιο λόγο? Σήμερα συμπληρώνουμε 11 χρόνια ύπαρξης του Ελληνικού Συλλόγου του Ισχύς Συνοδρομίας. Και με αφορμή αυτή την επέτειο, όπως κάθε χρόνο, στήσαμε το περίπτερό μας εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και τις δράσεις μας σε σχέση με την ασφάλεια στη χιονοδρομία, αλλά και να ενισχύσουμε τα ελληνικά χιονοδρομικά σε σύγκριση με τα γειτονικά. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδος? Τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση, πτώση λόγω της κρίσης? Τι γίνεται, έχουμε κάποια εικόνα? Μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε μεγάλη πτώση όσον αφορά τα χιονοδρομικά στην Ελλάδα για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την κρίση. Ο δεύτερος είναι ότι τα γειτονικά χιονοδρομικά στις όμορες χώρες, ιδιαίτερα στην Βουλγαρία, ενισχύθηκαν πάρα πολύ σε επίπεδο υποδομών και ταυτόχρονα πρόσφεραν φτηνό και ασφαλή προορισμό. Αυτό έγινε πλέον αντιληπτό και από τους ιδιοκτήτες των ελληνικών χιονοδρομικών και τους διαχειριστές. Είναι το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να ρίξουν στη μέση οι ξενοδόχοι και σιγά σιγά να έχουμε μια ανωδική πορεία πάλι του ελληνικού χιονοδρομικού τουρισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μπει στο χειμώνα του 2014-2015. Είναι ανοιχτά κάποια χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα? Αν ξέρεις κανείς το τριήμερο της 28ης, όπου είχαμε μια αναπρόσμενο κύμα κακοκαιρίας και άνοιξε η Βασιλίτσα και το Πεσοδέρι για 2-3 μέρες, αναμένουμε την έναρξη των χιονοδρομικών στα μέσα του Δεκεμβρίου. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά η σεζόν. Οι προβλέψεις καιρού που έχουν λένε για χιόνια στα ορεινά. Κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε έτσι αλλιώς. Χρειαζόμαστε νερό. Μόνο το χιόνι προσφέρει νερό στις πηγές. Ταυτόχρονα θα μπορέσει να ενισχυθεί ο ορεινός τουρισμός και να αυξηθεί έτσι μέχρι έναν βαθμό και το εισόδημα των Ελλήνων. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς όμως, προορισμοί εκτός Ελλάδας, κοντινοί προορισμοί, κερδίζουν συνεχώς όμως κόσμο. Για ποιο λόγο όμως κάποιος Έλληνας πηγαίνει σε εκείνα τα μέρη? Ο βασικός λόγος που ο χιονοδρόμος, ο φανατικός του αθλήματος, θα πάει στη γειτονική χώρα είναι οι πολύ καλύτερες υποδομές. Είναι κρίμα, περάσαν τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα από τη χώρα μας, τόσα χρηματοδοτικά πακέτα και δεν μπήκαμε στον κόπο να εκμεταλλευτούμε κάτι για το χειμερινό τουρισμό εκτός από τον Παρνασσό που πήρε ένα ΕΣΠΑ 17 εκατομμύρια. Αυτό πλέον έχει γίνει βέβαια αντιληπτό από όλα τα χιονοδρομικά και από τους Δήμους και τις περιφέρειες και ήδη είμαστε σε φάση αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τόσο στο Πεσοδέρι όσο και στη Βασιλίτσα και ελπίζουμε και στο Καϊμάξελαν. Ευελπιστούμε ότι στο πέμπτο πακέτο στήριξης, στο ΕΣΠΑ το καινούριο, θα είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε και τις υποδομές. Είπατε νωρίτερα ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα καταλήματα, στους χειμερινούς προορισμούς. Ωστόσο όμως για κάποιους να κάνει σκι προϋποθέτει να πάρει και εξοπλισμό, να κάνει εκπαίδευση. Εκεί οι τιμές που κυμαίνονται? Κοιτάξτε, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, το κόστος συμμετοχής σε μια ακαδημία σκι είναι σχεδόν το ίδιο όσο το κόστος συμμετοχής σε μια ακαδημία μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Γιατί και ο εξοπλισμός συνήθως είναι παροχή της ακαδημίας. Τώρα, για έναν ενήλικα υπάρχει πάντοτε ευκαιρία πρώτον της αρχικής ενοικίασης, ούτως ώστε να δει αν το αγαπάει αυτό το σπορ και συνέχεια μπορεί να αγοράσει και πολύ καλής ποιότητας μεταχειρισμένο εξοπλισμό, είτε μέσω ίντερνετ, είτε από τις αγγελίες του συλλόγου, είτε ακόμα και τα μαγαζιά των ενοικιάσεων και σιγά σιγά να αποκτήσει τον απόλυτα υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. Και τα μαθήματα έχουν πέσει σε τιμές και οι κάρτες των lift έχουν μειωθεί σε τιμές. Με αποτέλεσμα τελικά να παραμένει βέβαια ο μύθος του σπορ της elite, ενώ βλέπουμε ότι στο εξωτερικό είναι ένα πάρα πολύ δεδομένο και μαζικό άθλημα. Επίσης, ακόμα μια παράμετρος είναι και η ασφάλεια. Όλοι θυμόμαστε το ατύχημα που είχε ο Μίκελ Σουμάχερ με το σκι που έγινε. Μα ένας από τους λόγους ύπαρξης του συλλόγου και ένας από τους βασικούς άξονες δράσης του συλλόγου είναι η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χιονοδρομίας. Ενισχύουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επιβάλλουμε τη χρήση του κράνους. Προσπαθούμε ακόμα και με μια νομοθετική παρέμβαση να το καταστήσουμε υποχρεωτικό, όπως ακριβώς έγινε η ζώνη στα αυτοκίνητα. Σκεφτείτε το ποσοστό είναι 25% μείωση θανατηφόρου ατυχήματος σε περίπτωση που ο χιονοδρόμος φοράει κράνος. Και παράλληλα, πρέπει με κάθε θυσία ο Έλληνας χιονοδρόμος να μάθει να σέβεται το δεκάλογο της ασφαλής χιονοδρομίας, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον κοκ του χιονοδρόμου. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής οι Έλληνες, όπως οδηγούν το αυτοκίνητό τους, έτσι κάνουν και σκι. Είμαστε απίθραχος λαός. Πρέπει όμως να μάθουμε να πειθαρχούμε όσον αφορά τη χιονοδρομία, γιατί η ασφάλεια των άλλων εξαρτάται από εμάς. Εσείς είστε αισιόδοξος για το μέλλον της χιονοδρομίας και γενικότερα και για το χειμερινό τουρισμό, που αυτό είναι και το ζητούμενο? Εφόσον αντιληφθούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες την αξία του χιονοδρομικού τουρισμού και πώς πρέπει όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους σε αυτό, τότε είμαι αισιόδοξος. Προς το παρόν, προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το εμφυσίσουμε. Ακόμα υπάρχουν τοπικιστικές αντιλήψεις, υπάρχουν στενόμυαλες προσεγγίσεις, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα αντιληφθούν και οι επιχειρήσεις των Δήμων
ότι χωρίς τα αρχαιοδρομικά που υπάρχουν στη γειτονιά τους, δεν θα μπορέσουν και αυτές να υπάρξουν.